πέρυσι ξεκινήσαμε μια ειλικρινή συζήτηση με τους αγρότες και κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό, ώστε να ελαφρυνθεί αυτή η κατηγορία, τουλάχιστον σε αυτούς τους δύο κλάδους. Είναι σημαντικά τα νούμερα που ανακοινώθηκαν χθες, ότι για 400.000 από τους 440.000 αγρότες της χώρας μας, οι ασφαλιστικές φορές ήταν χαμηλότερες. Και επίσης γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπερασπιστήκαμε το φορολόγητο των αγροτών και η φορολογία μαζί με τις επιδοτήσεις θα αρχίσει και το λένε αγρότερα μετά το 12.000 ευρώ το χρόνο. Άρα σε αυτούς τους δύο τομείς η κυβέρνηση έκανε ό,τι περισσότερο μπορούσε. Υπάρχουν όμως ζητήματα που μπορούμε να λύσουμε στο κόστος παραγωγής. Αυτό όμως είναι μια συνεχή διαδικασία, την οποία πρέπει να την περπατάμε μαζί με τους αγρότες. Είναι ένας κοινός δρόμος. Δεν είναι ένας δρόμος αντιθέσεων. Σίγουρα δεν είναι ένας δρόμος κλείνοντας δρόμους και σύνορα που μπορεί να τον βρούμε. Οι κλειστοί δρόμοι δεν δημιουργούν δρόμο επικοινωνίας και συνεργασίας. Το κρίσιμο, κατά τη δική μου άποψη, είναι ότι πρέπει στο τραπέζι να έχουμε το θέμα, το ζητούμενο, που είναι η αγροτική ανάπτυξη. Και να μην κινούμαστε με συντεταγμένες και λογικές προηγούμενων δεκαετιών. Οι καινούργιες συνθήκες και στον ελλαδικό και στον ευρωπαϊκό χώρο είναι προκλητικές για την αγροτική ανάπτυξη, για τους νέους ανθρώπους, τους νέους παραγωγούς που χρειάζεται η χώρα και ο τόπος για να ανταποκριθούν στις πραγματικά σημαντικές, εξαιρετικά σημαντικές δυνατότητες που έχει ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας. Και τα άλλα, όλα τα ζητήματα τα οποία τίθενται είναι ζήτημα συνεννόησης, διαλόγου, ώστε να υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές λύσεις. Παρατηρούμε ότι για άλλη μια φορά φέτος υπάρχουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες δεν περιορίζονται στο να κλείνουν δρόμους εθνικούς ή περιφερειακούς ή επαρχιακούς. Μπαίνουν μέσα στο κέντρο της πόλης. Κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσχέρεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πόλη και στην οικονομία της. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες, αλλά θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος πλέον έχει πάψει να έχει και τον αντίκτυπο τον οποίο και οι ίδιοι αγρότες θέλουν στην στήριξη των ετοιμάτων τους.